εσύ το εφησυντρόφισες, φίλες και φίλοι. Εντάξει, τώρα έχουμε μια κατάσταση στην οποία έχει διαμορφωθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο από αυτούς που τσάκισαν τις ζωές του λαού μας. Από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι γκρέμισαν τη συντάξη για την πλειοψηφία στα 500 ευρώ, από αυτούς που γκρέμισαν το κατώτατο μισθό, ένα στους δύο με μερική απασχόληση με 400 ευρώ, τσάκισαν τους βιοπαλλεστές αγρότες με το κόστος παραγωγής, τη συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων στον ανταγωνισμό με τη χρηματοδότηση μέσω των κορακιών των τραπεζών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που συθλίβουν τους μικρότερους, και τώρα αυτοί που οδήγησαν το λαό μας στην αδυναμία να ανταποκριθεί σε ένα δανεισμό για να βάλει στέγη πάνω από το σπίτι του, έχει φτύσει υδρότα και αίμα χρόνια για να το αποπληρώσει, ήρθανε να ολοκληρώσουν ένα έγκλημα αφήνοντας ουσιαστικά όλων των μορφών τα κοράκια να κάνουν την τελευταία πράξη, να πάρουν τα σπίτια του λαού για να συνεχίσουν την κερδοφορία τους. Άνοιξε το ΠΑΣΟΚ τη δουλειά, τη συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να αντιμετωπίσει το εργατικό και το λαϊκό κίνημα που είχε θεργέψει την αντίσταση στους πληστηριασμούς. Τα οδήγησε τα δάνεια στα φαντ, τα κοράκια, και τώρα πλέον, ακριβώς για να ξεφύγει από την αντίσταση του λαϊκού και του εργατικού κινήματος, σαν τροκτικά, χωρίς καμιά διαδικασία διαπραγμάτευσης, διακανονισμού, πλέον ο καθένας μαθαίνει απευθείας ότι ήρθε η ώρα να βγει από το σπίτι του με δυνάμεις καταστολής που πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Μπαίνουν υπογείως ανοίγοντας τρύπες για να φτάσουν στα λαϊκά σπίτια, και να σου πάλι πέσανε πάνω και φάγανε τα αμούτρα τους στο μονό λαβέ του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λογαριάζουν, λέμε, πάλι χωρίς τον ξενοδόχο. Αν νομίζουν ότι αυτή η μέθοδος των τροκτικών θα τους οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευκολία να φάνε τα λαϊκά σπίτια. Αυτό που είναι για μας χρέος, καθήκον, το επόμενο διάστημα, το μολόν λαβέ να γίνει κουβέντα, σύνθημα που θα υπερασπιστούν τα λαϊκά στρώματα συνολικά σε κάθε συνοικία, σε κάθε γειτονιά, για να τελειώνουμε με τα κοράκια και με τα κάθε είδους τροκτικά. Εκεί βρίσκεται η πραγματική δύναμη. Αυτό θέλανε να αποφύγουνε, και για μας είναι κρίσιμο ζήτημα να το κάνουμε πράξη από τις επόμενες μέρες και να απαλλαχτούμε από όλους αυτούς. Οι εκλογές είναι μια δυνατότητα στο χέρι του λαού μας να διώξει από τη μέση όλους αυτούς που του τσάξαν τους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές, τη δυνατότητα επιβίωσης. Φαίνεται ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Πάνω από το 30% του λαού μας εκφράζεται έτσι, ότι δεν θέλει ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ να οδηγήσει αυτή την συσσωρευμένη πείρα εκεί που η επόμενη μέρα θα είναι η αντίστροφη για όλους τους εκμεταλλευτές και ο δρόμος της διεξόδου για τα λαϊκά στρώματα. Καλή δουλειά, καλούς αγώνες, και να μην χάνουμε λεπτό σε επαγρύπνηση όλοι για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μορφή επίθεσης.